πάμε στα αθλητικά. Τώρα Μαρία Πετρούτσου έχει πάρει θέση με εκλεκτούς καλεσμένους και με ένα μετάλλιο που βρίσκεται ήδη πάνω στο τραπέζι. Μαρία. Πολύ σωστά, Λευτέρη. Έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο Ζίου Ζήτσου Νομού Ηρακλείου και προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών του Θησέα, τον κύριο Σταύρο Βατσινά, και την αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Αργυρό Πετροπούλου. Αργυρό και αργυρό μετάλλιο. Έτσι, έτσι. Η Αργυρό πήρε το αργυρό. Ας έλεγαν λοιπόν. Χρυσή, ίσως το παίρναμε και το χρυσό και εκεί, αλλά την επόμενη φορά. Τα λέγαμε το καλοκαίρι, Μαρία, εδώ με τον κύριο Βατσινά. Είχε αφήσει υποσχέσεις που μόνο υποσχέσεις δεν έμειναν. Τελικά επέστρεψαν με το μετάλλιο. Έτσι ακριβώς, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Βατσινά. Επιτυχημένος κρίνεται ο απολογισμός. Φιλοξενήθηκε εδώ στο Ηράκλειο στα δύο ωράκια το Παγκόσμιο Άντερ 16 και το Πανευρωπαϊκό Άντερ 21 και Άντερ 18. Ένας λοιπόν επιτυχημένος απολογισμός για σας, βέβαια, για την Κρήτη ολόκληρη αλλά και την Ελλάδα μας. Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα που έχει γίνει ποτέ στο νομό Ηρακλείου. Να διοργανωθεί το τρίμερο 25 με 27 του Οκτώβρη το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό έγινε κατόπιν αδυναμίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας, γιατί θα γινόταν στην Αγία Πετρούπολη το Πανευρωπαϊκό. Ανατέθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία. Ανταποκρίθηκε, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και έφερε πέρασε ένα από τα καλύτερα σε διοργάνωση και λειτουργία και σε εκτέλεση Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μάλιστα, απόλυτα επιτυχημένο. Αργυρό, σήκωσε μας λίγο και το αργυρό μετάλλιο, έτσι να το δει και ναι, ο κόσμος, να το δείξει εκεί η κάμερα και να μας μιλήσει έτσι λίγο για αυτή σου την εμπειρία συμμετοχής. Εσύ κράτα το εκεί, ο συνάδελφος εκεί απέναντι το... Θα κάνουμε εμείς τα πλάνα. Το λαμβάνει. Μίλησε μας λίγο έτσι για την εμπειρία της συμμετοχής σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση αργυρό. Πώς ήταν τα πράγματα? Φαντάζομαι ότι το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό. Έτσι, στην κατηγορία σου 16 χρονών ήταν οι κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης. Πώς βίωσες όλη αυτή την εμπειρία? Καταρχάς ήμουν πολύ χαρούμενη και νιώθω πολύ ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία να παρουσιαστώ και να πάρω συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δυσκολεύτηκες? Είχα την υγεία μου, εντάξει, όλα καλά. Δυσκολεύτηκα, ήταν πολύ καλές οι αθλήτριες, είχαν δουλέψει, ήξεραν για ποιο σκοπό είχαν έρθει εκεί. Αλλά προσπάθησα να έχω καλή ψυχολογία. Και τα πήγες εξαιρετικά. Coach, εκτός από την Αργυρό που πήρε το αργυρό μετάλλιο, είχαμε και τον Αποστολάκη το Γιάννη στο Under 18 που ήταν ένατος στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικές παρουσίες από τα δικά μας παιδιά. Από το δικό μας σύλλογο στελέχωναν την Εθνική Εταιρεία στην ουσία παιδιά. Το ένα ήταν ο Πέτερο Κίμων, έχασε τη θέση του λόγω ότι ψήλωσε απότομα και πήρε κιλά, οπότε αλήθεια, χάσαμε την κατηγορία στην Εθνική. Ναι. Ο Αποστολάκης ο και Γιάννης... δεν αγωνίστηκε καθόλου. Καθόλου. Από τη στιγμή που θα χάσεις τη θέση σου στην Εθνική Ομάδα... Έτσι, λόγω... υπάρχουν τα όρια. Ναι, υπάρχουν τα όρια. Χάνεις και περιμένεις την επόμενη κρίμα σεζόν να ξαναμπεί στην Εθνική Ομάδα για να ξανασυμμετάσχεις σε όλα τα πρωταθλήματα. Είναι αυτό που σε ένα καλοκαίρι τα παιδιά... Θα... ναι. Επί 4 χρόνια έπαιζε στην ίδια κατηγορία και ξαφνικά ψήλωσε απότομα, πήρε και τα κιλά, οπότε χάσαμε την κατηγορία. Εν τω μεταξύ είχαμε την Ηρώ, την Πετροπούλου και τον Γιάννη τον Αποστολάκη που ανήκουν εδώ και 4 χρόνια στο σωματείο μας. Τα παιδιά έχουν ξανακατέβει από πέρυσι γιατί έχουν μπει 2-3 φορές στην Εθνική Ομάδα. Κατεβήκαμε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατεβήκαμε στο Πανευρωπαϊκό πέρυσι στην Ιταλία, στη Βολόνια. Στο Βαλκανικό ο Αποστολάκης είχε έρθει πρώτο στην κατηγορία του, είχε πάρει το χρυσό. Η Ηρώ είχε κάνει την προσπάθειά της, είδαμε τα λάθη μας, έκατσε και δούλεψε πάρα πολύ. Ασχολείται και με τον Brazilian Jiu-Jitsu που τη βοηθάει ακόμα περισσότερο γιατί είναι παρεμφερή με τον Εβάζα. Έκανε την προσπάθειά της όπως είπαμε, δούλεψε σκληρά, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Ήρθε, έπαιξε 3 δύσκολους αγώνες για να μπει στον τελικό. Αντιμετωπίσαμε μία αθλήτρια που τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι πρώτη στο βάθρο. Ο αγώνας μας ήταν πάρα πολύ καλός. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, είδαμε τα λάθη μας, γιατί όπως ξέρουμε ένας αγώνας δεν είναι μόνο από το πόσο καλά έχεις δουλέψει, παίζουν πολλοί παράγοντες σημασία, η ψυχολογία εκείνη τη στιγμή, το πώς θα διαχειριστείς το χρόνο σου, την κούρασή σου, να είσαι κάτω από τις οδηγίες του προπονητή σου. Είχε και την ευχάριστη θέση η Ηρώ, επέτρεψε στον αδερφό της που είναι προπονητής πλέον της ΦΕΟΣ από φέτος να την κοουτσάρει αφού έχουν μια καλή χημεία μαζί και δουλεύουν στο σπίτι και ατομικά.
Αυτό τη βοήθησε ακόμα περισσότερο. Ναι, ο σκοπός μας είναι πάντα να βοηθάμε τα παιδιά και να προσπαθούμε να δίνουμε τα φόντα μας όσο καλύτερα γίνεται για να φτάσουν ακόμα όσο πιο ψηλά γίνεται. Όταν πέφτουν πάνω από αυτά τα παιδιά άνθρωποι σαν τον κύριο Βατσινά και σαν τον αδερφό όπως μας περιγράφει ο κύριος Βατσινάς, φαντάζομαι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει τελικά. Έτσι. Πάντα. Μία συνολική δουλειά από τους προπονητές βοηθάνε ένα παιδί να φτάσει στο υψηλότερο σκαλοπάτι. Σκοπός μας είναι και φέτος να ξαναπάρουμε μία θέση στην εθνική ομάδα για να φτάσουμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ούτως ώστε να πετύχουμε και τη μοριοδότησή μας. Όσο για τον Αποστολάκη, τον Γιάννη ήταν σε μία μοριοδοτούμενη κατηγορία. Προσπάθησε πολύ, έδωσε δύο πολύ δυνατούς αγώνες. Δεν καταφέραμε να μπούμε στα μετάγια. Αν κατάφερνε να μπει, θα έπαιρνε τουλάχιστον στην έκτη θέση ένα 40% μοριοδότηση που θα τον βοηθούσε γιατί φέτος δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Το καλό είναι ότι πλέον μπορείς να κρατήσεις τη μοριοδότηση μέχρι τα 29 σου χρόνια. Οπότε θα ξανακάνει την προσπάθειά του και φέτος και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και να του ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία. Ιρό, περίμενες αυτό το μετάλλιο, δηλαδή μπήκες μέσα στους αγώνες με στόχο το μετάλλιο ή προέκυψες στην πορεία των αγώνων αυτό? Είχα δουλέψει πολύ σκληρά γι' αυτό. Μπήκα με πολύ καλή ψυχολογία. Είχα τον αδερφό μου δίπλα, τον κύριο Βατσινά, τον προπονητή μου, τον Μάνο Σβανέλη. Και είχα πολύ αυτοπεποίθηση. Και εντάξει, είχα στο μυαλό μου ότι όλοι οι άνθρωποι χάνουν, όλοι οι άνθρωποι νικάνε. Ανεξαρτήτως το αποτέλεσμα, πρέπει να δώσω τον καλύτερο μου αυτό και ό,τι είναι ας γίνει. Πολύ σωστά. Φαντάζομαι δεν σε στεναχώρησε το γεγονός ότι κατέκτησες το αργυρό μετάλλιο. Είμαι λίγο εγωίστρια, οπότε. Ήθελες το χρυσό. Ήθελα πολύ το χρυσό. Εντάξει. Μικρή, είσαι μόλις 16 ετών. Αν ξεκινάς έτσι σε ένα παγκόσμιο, φαντάζομαι, με το αργυρό, έχεις μπροστά σου μεγάλο μέλλον. Σίγουρα. Έτσι, το υπογράφει σίγουρα και ο προπονητής. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Βατσινά, στο Ηράκλειο βρέθηκαν περισσότεροι από 750 αθλητές, πάρα πολλές χώρες. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε τα μηνύματα που λάβατε και την εμπειρία βέβαια που αποκομίσατε μέσα από αυτή τη διοργάνωση, αλλά κυρίως τα μηνύματα που λάβατε από τις χώρες και τις συμμετέχοντες. Η εμπειρία σε τέτοιες διοργανώσεις είναι τεράστια. Μαθαίνεις πράγματα, βλέπεις πώς δουλεύουν τα άλλα κράτη, παίρνεις από αυτούς, δίνεις σε αυτούς, γιατί και αυτοί παρακολουθούν τον τρόπο που εμείς δουλεύουμε εδώ. Σχεδόν όλα τα κράτη δώσαν συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτή στην Ομοσπονδία ΕΦΕΟΣ που διοργάνωσε το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο, ήταν κατενθουσιασμένοι. Δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί σας λέω, όπως είπαμε και πριν, ήταν σε εκτέλεση και λειτουργία τέλεια όλα. Mm-hmm. Ήταν άψογα. Είναι πολύ σημαντικό όταν το Ηράκλειο μπορεί και φιλοξενεί τόσο μεγάλες διοργανώσεις, γιατί δείχνει ότι διαθέτει πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό και δευτερευόντως βέβαια τις εγκαταστάσεις. Ιρώ, να μας μιλήσεις λίγο για την δική σου πορεία στο Ζιουζίτσου. Καταρχάς, πώς ξεκίνησες, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βέβαια το βλέπουμε εντόνως, αλλά εσύ που γνωρίζω ότι έχεις ξεκινήσει αρκετά χρόνια, δεν ήταν σύνηθες για τα κορίτσια. Ποιο ήταν το κίνητρο, πώς ξεκίνησες, πόσα χρόνια ασχολείσαι, γιατί Ζιουζίτσου? Το κίνητρο μου ήταν πάντα ο αδερφός μου. Αυτός πάντα με ενθάρρυνε, μου έλεγε ότι το Jiu-Jitsu είναι ένα τρομερό άθλημα. Mm-hmm. Βλέπουμε και τον τελικό σου αγώνα εδώ, να σημειώσω εγώ για να γνωρίζω και οι θεατές. Ναι, είναι ο τελικός. Ναι, τελικό. Για πες μας λοιπόν, από τον αδερφό σου λοιπόν ήταν το κίνητρο αρχικά. Ναι, πάντα με ενθάρρυνε. Εντάξει, άμα είσαι κορίτσι δεν έχει σημασία. Πολλά κορίτσια μπορούν να νικήσουν, έστω να ζωρίσουν ένα αγόρι. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν δεν κάνεις Jiu-Jitsu. Αυτό είναι σίγουρο. Με πρόλαβε. Θέλω να πω για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Jiu-Jitsu, είναι δύο λέξεις, αλλά είναι ένα πολύπλευρο άθλημα. Μπορεί να προσελκύσει από 3,5 χρονών μέχρι 60, 70, 80 χρονών άτομα. Ο καθένας μπορεί να αγωνιστεί και να συμμετέχει και στην προπόνηση σε αυτό που πραγματικά τον εκφράζει. Γιατί χωρίζεται στο fine system που είναι το αγωνιστικό που παίζεται και στα τρία μέρη. Στο πρώτο, στο δεύτερο με πιασίματα, ρήψη και στο έδαφος. Είναι το νεβάζα, αυτό που έκανε η Ρο, που έχει μόνο δεύτερο τρίτο μέρος που μπορείς να δουλεύεις χωρίς να έχεις χτυπήματα. Έχει το duo system που είναι ζευγάρια που αγωνίζονται με άλλα ζευγάρια σε τρεις στήλες από πέντε τεχνικές που ο διαιτητής ορίζει, ας πούμε,
μια στίγη που θέγει, τη λέει ποια τεχνική και εκτελούν και στην αγωνία. Δεν γνώριζα τόσο πολυδιάστατο το Jiu-Jitsu. Έχουν βάλει τώρα το duo show. Δηλαδή, ένα ζευγάρι, ας πούμε, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που θέλει να κάνει μαζί άθλημα, μπορεί να το κάνει. Γιατί υπάρχει το duo mix που είναι αγόρια-κορίτσια. Δύο φίλοι που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μπορούν να ασχοληθούν μαζί. Δηλαδή, επιλέγουν αυτοί τον τρόπο που θέλουν να αγωνιστούν και τι τους ταιριάζει μέσα στον χώρο που θέλουν να μπουν. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ποτέ σε ένα άλλο άθλημα αγόρι-κορίτσι μαζί να αγωνίζονται με ένα άλλο αγόρι-κορίτσι ταυτόχρονα. Σωστά, σωστά. Και βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από το πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο στα δύο ωράκια. Και νομίζω, βέβαια, κύριε Βατσινά, ότι τα τελευταία χρόνια το Jiu-Jitsu έχει κερδίσει έδαφος σε ό,τι αφορά τις μαχητικές τέχνες. Είναι ένα άθλημα που έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον του κοινού. Έχει κάνει αλματώδη πορεία έχει τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται στην Ομοσπονδία για το λόγο το ότι κυνηγάει πρωταθλήματα, βάζει μέσα άτομα ούτως ώστε να ανοίγουν οι ορίζοντες για πολύ κόσμο που θέλει να συμμετέχει. Δηλαδή, κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brazilian, βρίσκεται το Subakdo, βρίσκεται το Aikido, βρίσκονται και άλλα αθλήματα που έχουμε πάντα να πάρουμε κάτι από αυτούς και πάντα κάτι να δώσουμε σε αυτούς. Έτσι, εξαπλώνεται το άθλημα και κάνει όλο και περισσότερους αθλητές και κοινό να το αγαπήσει και να θέλει να συμμετέχει σε αυτό. Να ρωτήσουμε έτσι την Ιρώνα να μας πει λίγο τι λένε και οι φίλοι της, πώς την αντιμετωπίζουν και μετά από το αργυρό μετάλλιο, βέβαια. Λίγο από απόσταση πλέον μετά από το αργυρό μετάλλιο. Αργυρό, τι κάνεις, τα δύο μέτρα. Όχι, εντάξει. Όλοι με υποστηρίζουν, είναι πολύ καλά παιδιά. Ίσως τώρα να με βλέπουν. Σε βλέπουν σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Θα... Από τηλεόραση καλά είναι. Από απόσταση. Η Ρώ θα το πρότεινες το Jiu-Jitsu. Ναι, ήδη το έχω προτείνει σε πολλούς. Δηλαδή, πρώτον σου δίνει αυτοπεποίθηση και δεύτερον είναι ένα τέλειο χόμπι. Δηλαδή, μπορεί να βαθιαστεί ο καθένας με αυτό. Έρχονται νέα παιδιά, κύριε Βατσινά. Το ευτύχημα είναι ότι το ακολουθούν, ενώ. Οι προπονητές μας αρέσει να πειραματιζόμαστε πάνω στα παιδιά. Όταν σου φέρουν ένα παιδάκι 3,5-4 χρονών και αρχίσεις, μικρό. Ναι, και αρχίσεις σιγά σιγά να το πλάθεις, να του μαθαίνεις ποια είναι τα όρια του, να του μαθαίνεις ποιες είναι οι δεξιοτεχνίες του, οι ικανότητες του, τι μπορεί να κάνει. Μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι από τα παιδιά, κακά τα ψέματα, γιατί μας δείχνουν πολλές φορές πράγματα που δεν τα βάζει στο μυαλό μας και όμως μπορούμε. Το καλό με τα μικρά παιδιά είναι ότι έχουν άγνοια του κινδύνου, κοιτάζουν πάντα να κάνουν ό,τι πιο ρυψοκίνδυνο υπάρχει και αυτό τα βάζει να δοκιμάζουν τα όρια τους και να τα ξεπερνάνε. Είναι δηλαδή η χαρά της ζωής να βλέπεις τα παιδιά αυτά. Να ελέγξουν και τις ορμές τους λίγο, γιατί όταν μιλάμε για 3,5-4 χρονών. Μαρία, και άμα είναι και ζωηρά. Άμα είναι ζωηρά, άρα κάπου πρέπει να ξεσπάσουν. Ξέρετε κάτι, ένα παιδί που μπαίνει στον χώρο των πολεμικών τεχνών, μαθαίνει πειθαρχία, μαθαίνει να σέβεται, μαθαίνει. Το μυαλό του καταρχήν τρέχει πολύ γρηγορότερα από ό,τι τρέχει σε ένα άλλο παιδί που δεν ασχολείται με αυτό. Μιλάμε για 10 φορές ταχύτητα παραπάνω στον τρόπο σκέψης. Περνώντας τα χρόνια, βλέπει και ο γονέας αυτό το πράγμα και δεν θέλει το παιδί του να το αποχωριστεί και σου λέει: γίνεται ένα με αυτό και προσπαθεί να το βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ιρώ, ο επόμενος στόχος σου. Ο επόμενος μου στόχος είναι παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό. Θα το κυνηγήσω πολύ και ελπίζω να καταφέρω την πρώτη θέση. Στο ευχόμαστε να την ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βατσινά, να κλείσουμε με μια αναφορά σε ό,τι αφορά στο Θησέα. Είπατε και πριν ότι έχει να κάνει με παιδιά από 3 μέχρι και 80 ετών. Οπότε απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε αγόρια κορίτσια, σαφώς. Ο σύλλογός μας βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Έχουμε ένα χώρο, μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, σχολές στο νομό Ηρακλείου. Είναι άρτια εξοπλισμένος σε ό,τι αφορά το άθλημα και μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες του. Καλό όποιον θέλει να κάνει 2-3 δωρεάν μαθήματα, να δοκιμάσει τι είναι το Jiu-Jitsu, να πειραματιστεί μέσα από αυτό. Ωραία, να δει αν μπορεί, γιατί μπορεί να δει και αν του ταιριάζει ή όχι. Να δει πώς μπορεί να το βοηθήσει, τους γονείς να προτρέχουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, γιατί αυτό τα βοηθάει να διαμορφώσουν ένα χαρακτήρα για το αύριο. Γιατί όπως ξέρουμε, οι δυσκολίες στη ζωή μεγαλώνοντας είναι πολύ δύσκολες και για να τα αποκριθείς
στις δυσκολίες που θα συναντήσεις μπροστά σου, πρέπει να, να έχεις χτίσει ένα ισχυρό χαρακτήρα που αυτό το προσφέρουν οι πολεμικές τέχνες. Έτσι, να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, σας κύριε Βατσινά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ, όπως και σε ένα Αργυρό. Συγχαρητήρια και πάλι και εις ανώτερα και σε άλλες επιτυχίες. Εδώ θα είμαστε με τη Μαρία, με όλα τα παιδιά από το αθλητικό τμήμα να καλύπτουμε τις επιτυχίες σας. Είμαστε δίπλα σας, το βλέπετε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαρία, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Λευτέρα.